Η σωστή διαχείριση στο νερό από όλου είναι επιβεβλημένη, καθώ οι ανάγκε διαρκώ αυξάνονται, όπω τονίστηκε στο φράγμα Βαρσαμιώτη το πρωί, στο Δήμο Πλατανιά στα Χανιά, στο πλαίσιο τη Παγκόσμια ημέρα για το νερό, που καθιερώθηκε το 1992 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την ανάδειξη τη αξία του στο περιβάλλον. Ένα σημαντικό παράγοντα κόστου είναι αυτό τη ενέργεια. Το νερό είναι πηγή ζωή είναι όμω άνισα κατανεμημένο στον πλανήτη. Μάλιστα, η διαχείρισή του έχει αποτελέσει ακόμα και αιτία πολέμου μεταξύ κρατών. Μεγάλα τμήματα πληθυσμού του παγκόσμια πίνουν ακατάλληλο νερό ή δεν έχουν καθόλου νερό. Το νερό ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται. Τα παιδιά όπω η Άννα δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα φράγματα που άνοιξαν σήμερα. Να μην καταναλώνουμε πολλά ποτήρια γιατί μετά πρέπει να τα πλύνουμε. Λίγο η οικονομία, όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά απαιτείται. Στην Κρήτη όλα τα φράγματα είναι πλήρη. Μοναδική εξαίρεση το φράγμα αποσελέμη με 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, 7 εκατομμύρια κυβικά δηλαδή λιγότερα. Στα χανιά, με το φράγμα Βαλσαμιώτη που είμαστε τώρα, στο φράγμα ποταμών στο Ρέθιμνο, το φράγμα το αποσελέμη. Ένα... Με νερό ίδρυυση στο νομό Ηρακλείου και την ρημνοεξαμενή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φράγμα Βαρσαμιώτη γεμίζει κατά 80% από τι πηγέ των μεσκλών με φυσική ροή, ενώ εγκαινιάστηκε πριν από ένα χρόνο. Το φράγμα είναι χωρητικότητα περίπου 6 εκατομμυρίων κυβικών. Με ένα καινούριο αγό που θα έχει σχεδιαστεί για να κατασκευαστεί, να φεύγει με φυσική ροή. Το φράγμα του Βαρσαμιώτη δίνει ανάσα στην περιοχή όπω τονίστηκε. Η χρήση του νερού του φράγματο για άρδευση θα μειώσει τι ποσότητε που καταναλώνονται από την ίδρυυση για άρδευση. Είναι ένα φράγμα σκληρού επιχώματο λεγόμενο. Ε, έχει ένα μήκο γύρω στα 370 μέτρα στέψη. Ε, το ύψο του από τον πυθυμένα μέχρι τη στέψη είναι γύρω στα 57 μέτρα. Μπορούν να αξιοποιηθούν περιοχέ οι οποίε είναι τώρα ε, μη εκμεταλλεύσιμε. Έχει λίγα σκουπίδια. <laughs>